Θα πάμε τώρα στις δύο πόλεις που αντιμετωπίζουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά την αυστηρότητα των μέτρων. Γιατί από το πρωί έχει τεθεί σε καθολικό lockdown τύπου Μαρτίου ο Δήμος του Αγίου Νικολάου, ενώ επίσης στο κόκκινο βρίσκεται ο Δήμος Ρεθύμνου. Πάμε λοιπόν στον Δήμαρχο Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη, και στον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, τον κύριο Αντώνη Ζερβό. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Δήμαρχε του Αγίου Νικολάου, καθώς είστε μέσα στις 5 περιοχές ολόκληρης της χώρας που βιώνετε την πραγματικότητα ενός lockdown τύπου Μαρτίου. Καταρχήν να μας πείτε πώς κινήθηκε η πρώτη μέρα στον Άγιο Νικόλαο. Έχω την εντύπωση ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Ακολουθούνται τα μέτρα. Ο πληθυσμός έχει ουσιαστικά αποδεχτεί αυτή την κατάσταση, παρόλο που θεωρούμε ότι αυτή τη βδομάδα τα πράγματα για μας ήταν πολύ καλύτερα από την προηγούμενη, όταν εντοπίστηκε η εστία στον παιδικό βρεφικό σταθμό του Αγίου Νικολάου και κακώς, αν θέλετε, επεκτάθηκε αυτή η λογική του lockdown Μαρτίου. Θα μπορούσε να μείνει η ίδια όπως ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα. Εξάλλου, ακόμα και σήμερα τα κρούσματα τα οποία προέκυψαν, που είναι 3, θεωρώ ότι δείχνουν ότι έχει ελεγχθεί η εστία. Προφανώς τα ενεργά κρούσματα είναι αρκετά και θα πρέπει να έχουμε πολύ 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 προσοχή. Αυτό το έχουμε πει έτσι αλλιώς, και με λιγότερα κρούσματα θα έπρεπε να έχουμε την ίδια προσοχή. Θεωρώ όμως ότι ο κόσμος έχει αποδεχτεί, γιατί δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Μας ενδιαφέρει το καλοκαίρι. Άρα πρέπει να συμφωνήσουμε και να αποδεχτούμε τα μέτρα τα οποία προτείνουν οι ειδικοί. Θεωρείτε ότι εξαντλήθηκε η αυστηρότητα στο Δήμο του Αγίου Νικολάου, κύριε Ζερβέ, γιατί υπάρχουν φωνές πολιτών από τον Δήμο του Αγίου Νικολάου που λένε ότι θα έπρεπε να παραμείνει στο κόκκινο σύχη και όχι να πάει σε ένα καθολικό lockdown η περιοχή? Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα συμφωνήσω και εγώ μαζί του σε αυτό. Το ότι αυτό σας είπα και προηγουμένως, ότι επειδή αυτή τη βδομάδα τα κρούσματα ήταν λιγότερα από την προηγούμενη. Προφανώς υπήρξαν και νέα κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη βδομάδα, αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης είναι πτωτικός. Θεωρώ λοιπόν ότι θα κάναμε δουλειά και με την λογική που υπήρξε την προηγούμενη βδομάδα, χωρίς να χρειάζεται αυτή η σκληρή κατάσταση. Και μάλιστα να τονίσω εδώ ότι αυτό το οποίο για μας είναι ανεξήγητο, ότι εμποδίζονται οι οικοδομικές εργασίες. Θεωρώ ότι οι εργασίες στο ύπαιθρο, και μάλιστα χωρίς τη δυνατότητα συγχρονισμού μεταξύ των τεχνητών, γιατί συνήθως δεν κάθεται ο ένας δίπλα στον άλλο, αλλά κάνουν τη δουλειά τους, νομίζω ότι δημιουργεί ζητήματα, και μάλιστα εν όψη των προετοιμασιών των ξενοδοχειακών μονάδων για το καλοκαίρι και των καταλυμάτων συνολικά. Νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό θα πρέπει να ζητήσουμε να αρθεί, για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε για να λειτουργήσουμε όπως μπορούμε να λειτουργήσουμε το καλοκαίρι. Κύριε Δήμαρχε, ουσιαστικά στην περιοχή σας έχουν κατεβάσει ρολά όλες οι δραστηριότητες. Δηλαδή, σήμερα ανοιχτά είναι φαρμακεία, βενζινάδικα, καταστήματα είδη τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Και από την Δευτέρα κατεβάζει ρολά και η διαζώσης εκπαίδευση. Ο Δήμος επιστρέφει στην τηλεκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. Ναι, εκτός από τα ειδικά σχολιά. Τα ειδικά σχολιά μένουν ανοιχτά, γιατί δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά για αυτά τα παιδιά, δεν έχουν τη δυνατότητα της τηλεκπαίδευσης. Να πω όμως ότι εδώ ο Δήμος έχει ελέγξει τα ειδικά σχολιά και τους δασκάλους οι οποίοι εκπαιδεύουν τα παιδιά με τις μειονεξίες. Έχουμε λοιπόν μια εικόνα, νομίζουμε ότι από εκεί θα πάει καλά η κατάσταση. Ελέγχουμε την εστία που υπάρχει εξαιτίας του παιδικού σταθμού. Γι' αυτό και βλέπετε και δεν υπάρχουν και ιδιαίτερες άλλες εστίες παρά ελάχιστες, οι οποίες, αν θέλετε, θα μπορούσαν να είναι και χωρίς αυτό το οποίο είχε συμβεί την περασμένη εβδομάδα. Κύριε Δήμαρχε του Ρεθύμνου, έρχομαι σε εσάς. Με βάση το ρεπορτάζ, οι επιδημιολόγοι εκτιμούν ότι περιοχές του Ρεθύμνου, όπως είναι ο Δήμος Ρεθύμνου και ο Δήμος Μυλοποτάμου, ακολουθούν την επιδημιολογική πορεία που είχε πριν από 15 ημέρες ο Δήμος του Αγίου Νικολάου. Φαίνεται λοιπόν ότι και σήμερα από τα στοιχεία, πέρα από το αυξημένο υλικό φορτίο που δείχνει μια δυναμική επιδημία στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου, υπάρχουν και εστίες κορονοϊού περιμετρικά της πόλης του Ρεθύμνου. Αυτό φαντάζομαι σας προβληματίζει. Λοιπόν, και να πούμε τα αντικειμενικά δεδομένα. Πρώτον, το υλικό φορτίο που αυτή τη στιγμή μετράμε στο δικό μας βιολογικό, χθες ήταν κατά τη καλύτερο από ότι αυτό της 28 Ιανουαρίου και στο μισό ακριβώς από ότι ήταν στις 26 Ιανουαρίου. Επίσης, στο νοσοκομείο μας και χθες είχαμε τα ίδια περιστατικά νοσηλευόμενα αριθμητικά
12 και σήμερα είναι 12 και ένα κρούσμα υποδιέρευση. Απλά ως προς αυτό που λέτε, για να κάνω μία επισήμανση, μέχρι πριν από 9 ημέρες φτάσαμε στην κλινική του COVID του Ρεθύμνου να υπάρχουν σχεδόν μηδενικές νοσηλίες και μέσα σε μία εβδομάδα υπάρχει μία μεγάλη αύξηση στην περιοχή. Ναι, είναι ακριβώς, δεν λέω τυχαία τις ημερομηνίες, προσπαθώ να πω ότι όλο αυτό το οποίο μας προειδοποίησε το δείγμα του βιολογικού μας στις 26 Ιανουαρίου εξελίχθηκε σε κρούσματα. Mm-hmm. Γιατί το υλικό φορτίο των βιολογικών είναι στην ουσία προειδοποίηση του τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μία ελαφρά βελτίωση. Όμως παραμένουμε σε υψηλό επίπεδο, μη επιθυμητό, και προφανώς κινδυνεύουμε αν συνεχίζουμε να είμαστε άφρονες και επιπόλαιοι. Θεωρείτε ότι τα ενεργά κρούσματα που υπάρχουν στον Δήμο του Ρεθύμνου αλλά και η εξελισσόμενη επιδημία στον Δήμο του Μυλοποτάμου θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου? Γιατί σήμερα, ας πούμε, έχουμε και μία εστία κορονοϊού σε χωριό της Ενδοχώρας και συγκεκριμένα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Λοιπόν, όταν σε ένα χωριό που ζήτημα το χειμώνα αν 100 άνθρωποι βρίσκομαι 6 δείγματα, τελικά αυτό που αποκαλύπτεται είναι ότι πλέον ο κορονοϊός είναι μέσα στις οικογένειες, μέσα στις μικρές κοινωνικές εστίες. Ίσως αυτό το πράγμα να πρέπει να προβληματίσει και τους ειδικούς επιστήμονες πώς τελικά πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Γιατί και ο εγκλεισμός όταν γίνεται χωρίς την κατάλληλη ενημέρωση τελικά δεν είναι και από ό,τι αντιλαμβάνεστε αποτελεσματικός. Και πιστεύω... Πάντως θα σας μεταφέρω ένα στοιχείο του ρεπορτάζ και συγγνώμη που σας διακόπτω λίγο άκομψα. Αυτή τη στιγμή τους επιδημιολόγους τους προβληματίζει περισσότερο το υλικό φορτίο στο Δήμο του Μυλοποτάμου από ότι στο Δήμο του Ρεθύμνου, παρά το γεγονός ότι θεωρεί ότι και στο Δήμο του Ρεθύμνου υπάρχει μια εστία κορονοϊού που εξελίσσεται. Κύριε Δασκαλάκη, εγώ πιστεύω ότι με κέντρο την πόλη όλος ο νομός αναπτύσσεται. Βεβαίως. Και ενδοεπικοινωνεί. Είναι αλήθεια όμως, και πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι στην Ενδοχώρα, στα χωριά μας, ότι δεν είναι πιο έξυπνοι από τους υπόλοιπους. Και δεν δικαιούται κανείς να κάνει τον έξυπνο. Ξέρετε, οι άνθρωποι των αστικών κέντρων ούτε επιδοτήσεις παίρνουν, ούτε είναι όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι πλήττονται ισχυρότατα από αυτή την οικονομική καχυξία. Πέρα του υγειονομικού κινδύνου, που είναι πάρα πολύ μεγάλος, μέχρι στιγμής έχουμε θρηνήσει μια πόλη έχουμε χάσει μέχρι τώρα ως Ελλάδα από νεκρούς. Λοιπόν, έχουμε δυστυχώς εξοικειωθεί με την ιδέα του θανάτου. Mm-hmm. Ακούμε 29 νεκρούς ή 50 ή 30 και δεν αναλογιζόμαστε ότι είναι σαν να πέθανε η πολυκατοικία μας όλοι μαζί οι άνθρωποι που ζούσαν σε αυτή. Είναι τρομερό αυτό και θέλω να πω ότι και στην Ενδοχώρα πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτική. Δεν μπορεί να είναι παντού η αστυνομία. Είναι αδύνατο να είναι παντού ο αστυνομικός. Όπως επίσης και το λέω για την νεολαία μας η οποία το έχει πάρει όχι όλοι αλλά αρκετοί από αυτούς αψήφιστα. Η μάσκα δεν είναι υπογόνιον που λέγανε στην καθαρέφουσα. Δεν είναι το μουσί μας. Είναι, ούτε είναι ένα προκάλημα για να ξεγελάσουμε τον αστυνομικό. Είναι ένα μέσο προφύλαξης και για μας αλλά και για τους άλλους. Δεν έχουμε δικαίωμα να παίρνουμε στο λαιμό μας άλλους ανθρώπους. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό συμβαίνει συνέχεια. Να πούμε ότι για το Ρέθυμνο ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 6. Click away και click shop για το λιανεμπόριο. Και όσον αφορά την εκπαίδευση, για τον Δήμο του Ρεθύμνου κατεβάζουν ρολά τα λύκεια από Δευτέρα. Λειτουργούν κανονικά τα σχολεία της ειδικής εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα γυμνάσια για να το γνωρίζουν οι τηλεθεατές. Και η βρεφονιπιακή. Η βρεφονιπιακή, σωστά. Και αυτό. Ναι, δηλαδή, να το πούμε με μία λέξη, μόνο τα λύκεια πλέον δεν θα είναι ανοιχτά. Ευχαριστώ για τους δύο και ελπίζω του χρόνου τέτοια εποχή να είμαστε στο Δελτίο για να συζητάμε για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις που θα ξεκινούν και στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.